Επανάσταση και πάλι! Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Αυτή η πολιτική, η αντιλαϊκή, με μέτωπο και πάλι θα ανατραπεί. Τώρα με το πάμε, μη μένεις φοβισμένος, κανείς καθηγητής μη ζει υποταγμένος. Είναι μια συμβολική κίνηση για να καταγγείλουμε την απαράδεκτη πρακτική της κυβέρνησης να επιστρατεύει όποιον κλάδο αγωνίζεται και μάλιστα χωρίς καν ακόμα να έχουμε πάρει απόφαση για απεργία. Αύριο έχουμε συνελεύσεις όλες οι ΕΛΜΕ και την Τετάρτη οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ θα αποφασίσουν αν θα γίνει ή όχι απεργία. Η δικιά μας η πρόταση ήταν καθαρή από την αρχή. Εμείς είχαμε αρχικά κάνει μια πρόταση 14-15 για να βουλιδοσκοπήσουμε τις διαθέσεις του συναδέλφων, γιατί όταν πας για μια απεργία διαρκείας δεν θα σκεφτείς δύο μέρες και αν τα ποσοστά ήταν μεγάλα, δηλαδή υπήρχε συμμετοχή, θα προχωρούσαμε σε απεργία, δεν έχουμε κανένα ταμπού για καμιά μορφή απεργίας. Στη συνέχεια η πίεση, εξελίξεις και εφόσον είχε αναβληθεί το μεγάλη εβδομάδα του ΔΣ, δεν μας έπαιρνε χρόνο, πήγαμε 16-17. Και λέμε 48 ώρες, συνέλευση τη δεύτερη μέρα και ανάλογα με τη συμμετοχή στην απεργία συνεχίζουμε με κλιμάκωση ξανά 48 ώρες και πάει λέγοντας. Γιατί, ακριβώς, θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν περάσει τώρα μία και πέντε μέρες και η απεργία έχει 5%, θα κάναμε, αν και τώρα δεν έχει κάποιο νόημα, γιατί έχει ένα άνθρωπο κάτω από την εξτράτηση και τον φόβο της απόλυσης τα λοιπά, ακόμη και να ψηφίσουν απεργία, που δεν είχαν σκοπό. Δεν ξέρουμε τι γίνεται το αποτέλεσμα τώρα. Ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν, είναι κανένα νόημα. Την Παρασκευή πρέπει να είναι παρουσιασμένοι στα σχολεία, τουλάχιστον όπως εκφράζονται. Εμείς λέμε, εφόσον καλέσαμε ΓΕΣΕ και ΡΕΔΗ για την Παρασκευή και δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν, να σπάσουμε πρακτικά αυτή τη μορφή της απεργίας που είναι και αντισυνταγματική, πέρα ότι έχουν γίνει και ασφαλιστικά μέτρα για να μπλοκάρουν την αντισυνταγματικότητα αυτού του μέτρου. Δηλαδή, σας θα προτείνετε 48 ώρες, 16 και 17. 16 και 17, συνελεύσεις στις 17 και ανάλογα με την πορεία της απεργίας, ξανά 48 ώρες και πάει λέγοντας. Πούλος από τις Επιτροπές Αγώνα των Εκπαιδευτικών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εδώ πέρα, στο Βόλο. Στηρίζουμε και εμείς εδώ πέρα τη σημερινή κινητοποίηση ενάντια στο άθλιο μέτρο αυτό της κυβέρνησης στην επιστράτευση στην απεργία των εκπαιδευτικών. Και εμείς σαν μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ερχόμαστε να δηλώσουμε έμπρακτα τη συμπαράστασή μας σε αυτήν την κινητοποίηση και να απαιτήσουμε να πάρθει πίσω το μέτρο. Πολύ απλά και κατανοητά. Λοιπόν, επίσης, ερχόμαστε εδώ και σαν παιδιά των εργαζομένων, σαν παιδιά των λαϊκών οικογενειών και να δηλώσουμε, να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε την δωρεάν παιδεία που πρέπει να έχει κάθε λαϊκή οικογένεια, κάθε παιδί λαϊκής οικογένειας και σαν μελλοντική εκπαιδευτική κιόλας να απαιτήσουμε να έχουμε πραγματικά τα δικαιώματα που έχει ανάγκη ένας εργαζόμενος στον 21ο αιώνα και δύο δάσκαλους, αλλά και την παιδεία που έχουν ανάγκη τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών στον 21ο αιώνα. Συνεχίζουμε εδώ μαζί με συμμαχία, κοινωνική συμμαχία, πάμε, Πασί, Πασεβέ, Όγε και Τομάς, για μέχρι να αυτή η αντιλαϊκή πολιτική να ανατραπεί και να προχωρήσουμε και παραπέρα όσο μπορούμε με τη δικιά μας την εξουσία. Εκτός από την επιστράτευση, φαντάζομαι ζητάτε και να πάρθει πίσω και το μέτρο με την αύξηση του ωραρίου. Εννοείται. Αλλά εμείς δεν το βάζουμε όπως και οι άλλες ξεπουλημένες συνδικαλιστικές δυνάμεις που είναι στις ηγεσίες του κινήματος στο θέμα μόνο αυτό. Όπως και το ΠΑΜ εκπαιδευτικών δήλωσε, εμείς θέλουμε να υπάρχει λαϊκή συμμαχία πάνω στα ζητήματα και τα μέτρα που παίρνονται και αφορούν όλο το λαό. Δεν είναι το θέμα μόνο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι το θέμα πώς συνολικότερα θα υπάρξει μια συμμαχία του κλάδου με τους δασκάλους που είναι στα δημοτικά σχολεία, με τους γονείς των μαθητών, με τους μαθητές τους ίδιους και βέβαια με τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για να αποχρωστεί, για να πάρθουν πίσω αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, να αποχρωστούν αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.